πατρίδα, λάθος δείχνει η πηξίδα. Στου πολιτισμού το λίγνο βυθίστηκα με στον ύπνο. Γαλανολευκή ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει στην ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάνε τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλάβια σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, τα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Και σε φέρει και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου την κατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και τα καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο από το στούντιο του Focus FM στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα από εδώ που βρίσκομαι, από αυτό το μικρόφωνο μέχρι και όπου φτάνει η φωνή μου, μέσα από τη δύναμη της συχνότητας αλλά και μέσα από τη δύναμη του διαδικτύου που έχει μεγαλώσει γεωμετρικά αυτή την οικογένεια του Focus FM και θέλουμε να τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο. www.focusfm.gr. Μπορείτε να μπαίνετε και στο site μας και να ενημερώνεστε. Αλλά κυρίαρχα να μας ακούτε κιόλας με την ζωντανή μετάδοση που γίνεται μέσα από το site και μέσα από την εφαρμογή για smartphones του Focus FM 103,6. Όπως επίσης, αν θέλετε να μας παρακολουθείτε, μπορείτε να μας παρακολουθείτε και στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί όπου τους ενοχλούμε, μας κατεβάζουν, εμείς ξανανεβαίνουμε. Υπάρχει μια τέτοια μάχη στο διηνικές. Θα συνεχίσουμε εμείς. Αυτοί θα συνεχίσουν να μας κυνηγάνε. Εμείς θα συνεχίσουμε να τους τυγαίνουμε από αριστερά.
Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους TikTokers, καλημέρα στους YouTubers. Σε λίγο θα πω και καλημέρα στους Facebookάδες, πρώτο ο Θεός. Εδώ το επιλαμβάνονται οι τεχνικοί μας με μεγάλη δεξιοτεχνία από ό,τι βλέπω. Άμα τον βλέπατε πώς μου κούνησε το χέρι. Γελάει ο influencer. Γελάει ο influencer. Είσαι η μόνη που δεν μου φταίσει τίποτα, να ξέρεις, έτσι, για ό,τι συμβεί. Λοιπόν, το λέω, το ξεκαθαρίζω, ρε παιδί μου, να μην έχετε. Το έχεις αναλάβει πλήρως, αυτό φοβάμαι, το έχεις αναλάβει πλήρως. Αυτό το πλήρως φοβάμαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στον Αντώνη, χρόνια πολλά στην Αντωνία. Να πω χρόνια πολλά στον συνάδελφό μου τον Αντώνη τον Ραΐλογλου που κάναμε παλιά εκπομπή εδώ πέρα μαζί στον Focus FM. Χρόνια πολλά. Ποιους άλλους Αντώνηδες έχουμε? Έχουμε κανέναν Αντώνη εδώ δικό μας? Αντώνη, 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 Αντωνία έχουμε? Δεν πρέπει να έχουμε ούτε Αντώνη ούτε Αντωνία. Ναι. Ο Σαμαράς. Αντώνη Σαμαράς. Ε, ο Σαμαράς. Ποιος? Ο Ρέμος. Όλοι είναι ο Δημοκράτης, θα λέμε. Ε, δεν έχουμε να πούμε κανέναν άλλο που να μην είναι ο Δημοκράτης. Γιατί και ο Ρέμος είναι ο Δημοκράτης. Είναι καλά, ο Σαμαράς είναι Νεοδημοκράτης. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, τώρα μην το αναλύσουμε. Έχω και πάρα πολλά να πω. Αντώνης. Α, ο Αντώνης ο Πουλτουρτζίδης, ο φίλος, ο διατροφολόγος, επίσης γιορτάζει σήμερα. Και σε όποιον γιορτάζει, τέλος πάντων, χρόνια του πολλά, γερός να είναι, καλά να είναι. Έτσι, Δέσποινα. Όλα καλά να είναι. Πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την εκπομπή μας, παιδιά, σήμερα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει πρωτόκολλο όμως σε αυτή την εκπομπή και το πρωτόκολλο λέει επίτιμος. Και ο επίτιμος μας στέλνει μήνυμα από τη Μεσοτυχία, όπου να ξέρετε όλη αυτή η συζήτηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, λες και αυτό είναι το μέλημά μας, έχει φτάσει μέχρι και στη Μεσοτυχία και έχει προκαλέσει τριγμούς, παιδιά. Τριγμούς. Πληροφορούμε ότι υπάρχει ζήτημα με ποσόστοση στη Μεσοτυχία. Για να ακούσουμε τι λέει ο επίτιμος. Καλημέρα, Στέφανε. Κάτι ψιθυρίζεται διαποσόστοση εδώ στη Μεσοτυχία. Τόσοι άνδρες, τόσες γυναίκες, τόσοι από τους άλλους. Ποιος άλλος? Αυτούς, μωρέ, πώς το λένε, που το πάρε το γράμμα. Το έχει δρόμος. Όχι, αυτούς που δουλεύουν την όπιστε. Οπισθοδρομική. Όχι, πρόεδρε, για αυτούς οπισθοδρομικοί είμαστε εμείς που είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτοί πάνε ανάποδα. Το βρήκα. Εγκλέζε. Μέσα είσαι. Πες τους και έτσι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Όπως και να τους πεις, παρεξηγούνται. Λοιπόν, έχω αποκλειστική πληροφορία. Γιατί άκουγα τον Ερμέ το πρωί, έλεγε εκεί για το φροντιστήριο που πήγε καλά. Το φροντιστήριο. Μια χαρά λέει. Με το ίδιο τρόπο που κούνησε πριν το χέρι του, γιατί το επιλαμβάνεται το θέμα, με τον ίδιο τρόπο κούνησε και το χέρι του ξανά για το φροντιστήριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες μου λένε λοιπόν ότι δεν πήγε καλά το φροντιστήριο και ότι δεν εκάμφθησαν οι αντιδράσεις. Και γι' αυτό λοιπόν σας μεταφέρω κατά αποκλειστικότητα από τον Focus FM ότι προσελήφθη από τη Νέα Δημοκρατία καινούριος δάσκαλος. Ακούς? Προσελήφθη καινούριος δάσκαλος. Καινούριος άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει το φροντιστήριο των αντιδρούντων νεοδημοκρατών οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν το γάμο με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Έτσι, για να μην μπερδεύουμε τους όρους. Γιατί ομόφυλος σημαίνει αυτός που είναι από την ίδια ράτσα, το ίδιο φύλο, την ίδια φυλή. Εντάξει. Ομοφυλόφιλος είναι ο Μπάμπης που γουστάρει τον Τάκη. Η Σούζη που γουστάρει την Τζούζη. Ομοφυλόφιλοι είναι αυτοί. Εντάξει, για να μην μπερδεύουμε τους όρους. Λοιπόν, επειδή δεν τα πήγε καλά ούτε ο Άδωνης, ούτε ο Πατέλης, ούτε ο Καλαφάτης στο φροντιστήριο που έγινε για τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν ακόμα και σήμερα αντιδρώντες, κατά αποκλειστικότητα σας μεταφέρω την πρόσληψη που έγινε με απευθείας ανάθεση από τη Νέα Δημοκρατία στον δάσκαλο κύριο Σπαζοκοκαλίδη. Περάστε κύριε Σπαζοκοκαλίδη. Τα πουλάκια μου αυτά είναι. Αυτά. Θα τα πάμε καλά μαζί. Εσύ να βουλευτείς. Δεν θέλω γέλια, μόνο πλάματα. Εδώ μέσα θα κλάψει η κόμμα το Μαργαδόνο και ο πίνακα στο σφάγκο. Τάξε του λάμπα! Άκουσες τι είπα. Δεν θέλω γέλια, μόνο πλάματα. Και από χρόνο θα τα βρούμε.
Μην ανησυχείτε κύριε καθηγητά. Θα τους φτιάξω. Το βλέπω, το βλέπω. Έτσι δεν θα σας πάω. Σαν κοιμωλία. Σαν κοιμωλία. Και πήρε ο... Κοιμωλία τρώτε. Και θεούς μασάω, λέει. Και θεούς μασάω. Πώς το λέγανε, ρε Γιώργο. Κόλλησα τώρα. Πώς το λένε, ρε, το Σουγλάκος. Ο Σουγλάκος μπήκε μέσα ρόδα τσάντα και κοπάνα. Ρόδα τσάντα και κοπάνα και τους έκανε εκεί τους μάγκες. Ο Ντούζος ήτανε, ο Γαρδέλης ήτανε και όλη η παρέα εκεί της ρόδα τσάντας και κοπάνας. Τους έβαλε εκεί πέρα ο Φωτόπουλος, ο Λυκειάρχης. Τους έβαλε τον κύριο Σπαζοκοκαλίδη. Κάπως έτσι θα κάνει, νομίζω, ο Μητσοτάκης. Θα βάλει και ένα Σπαζοκοκαλίδη εκεί. Μπας και τους ψήσει να ψηφίσουν. Πάντως, εδώ που τα λέμε, τους έβαλε στη θέση τους ο Γαβαλάς. Ο Γαβαλάς, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δηλωμένα, ανοιχτά, ομοφιλόφιλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν να γίνει η μόδα η οποία έγινε, όταν ο Γαβαλάς έλεγε ότι είναι ομοφιλόφιλος, αυτοί που σήμερα είναι και λένε ότι είναι, τον κορόιδευαν. Αυτοί λοιπόν που τον κορόιδευαν και σήμερα το παίζουν οι δικαιωματιστές, ας ανοίξουν καλά τα αυτιά τους και ας ακούσουν τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς. Τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς για την τεκνοθεσία σε ομοφιλόφιλους. Και επιβεβαιώνομαι όταν λέω πρέπει να αναρωτηθούμε πόση μερίδα από την γκέι κοινότητα θέλει να μπει στη διαδικασία υιοθεσίας παιδιού. Είναι ελάχιστη. Και για αυτούς τους ελάχιστους ασχολούμαστε με αυτά αντί να ασχολούμαστε με τα πολύ σημαντικά τα οποία έχουμε στο προσκήνιο και τα οποία θα τα αναλύσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ας ακούσουν όμως αφιερωμένο σε όλους αυτούς και καλά δικαιωματιστές η δήλωση του Λάκη Γαβαλά. Να την ακούσουμε. Τελευταία, όταν είχα πάει στις προσφυγοπούλες στη Μυτιλίνη, έβλεπα πώς γραπώνονται στη μάνα τους τα παιδάκια, σας το λέω και να τριχιάζω, και πώς αντιμετώπιζαν τον μπαμπά. Και εγώ είδα δύο παιδάκια εκεί, καταπληκτικά μου κάνανε και με τα ματάκια τους έτσι και ήθελα να τα πάρω σπίτι. Αλλά το βράδυ είδα οι φιάλτες, το είπα και με μια φίλη μου ψυχαναλήτρια, ότι το παιδί τελικά χρειάζεται μάνα και πατέρα. Τώρα πάμε λοιπόν στα ομόφυλα ζευγάρια. Και πες ότι χωρίζουν ομοιγέννητο την επαρχία, όχι την ελληνική, τη Γαλλία, τη Αγγλία, τη Ιταλία και παντού. Μην λέμε τώρα ότι εκεί είναι εξελιγμένη και εμείς δεν είμαστε. Παντού θα πρέπει όλη η οικογένεια να ξέρει τι έχει συμβεί. Ξαφνικά που όλοι λέμε ότι θέλουμε παιδιά, με βρίσκει να τρελαίνομαι. Ας μπούμε στην κανονική οικογένεια πρώτα, να τη ρεγουλάρουμε. Και μετά να σκεφτούμε αν πρέπει να κάνουμε καινούργια παιδιά και με ποιους όρους. Το να κάνουμε κατά παραγγελία. Εδώ εγώ παίρνω ένα σκυλί κατά παραγγελία και αισθάνομαι άσχημα. Όχι να πάρω ένα παιδί κατά παραγγελία. Να πάμε να δούμε αυτή η παρένθεση τη μητέρα τι είναι. Ειδικά τώρα που ακούει κάθε μέρα και αισθάνομαι και λοιπόν. Θα κάνω μια μικρή διόρθωση στα λεγόμενα του Γαβαλά. Δεν είναι προσφυγοπούλες, λαθρομετανάστριες είναι. Εντάξει. Γιατί φτάνει και αυτά τα μωρομάνες και αυτά τα αλληλέγγυα δεν είναι έτσι. Βάζουμε ταμπέλες και απλά είμαστε δακρύβρεχτοι. Λαθροπρόσφυγες, λαθροπρόσφυγες, λαθρομετανάστες, λαθροεισβολείς, Λάκη Γαβαλά. Αλλά τα υπόλοιπα είναι σωστά. Και να σας πω κάτι, ο Λάκης ο Γαβαλάς είναι συνειδητοποιημένος. Ξέρει ότι η ζωή του δεν είναι ζωή δίπλα στην οποία θα μπορούσε να μεγαλώσει ένα παιδί. Το γνωρίζει. Το γνωρίζει. Οι άλλοι λοιπόν να ανοίξουν καλά τα αυτάκια τους και να τον ακούσουν τι λέει. Ένας από τους λίγους ανθρώπους που τα λάθη του τα πλήρωσε κάνοντας φυλακή. Γιατί αν δεν το έχετε στο μυαλό σας, ο Λάκης ο Γαβαλάς πήγε φυλακή. Καταδικάστηκε, έμεινε κάγκελο, πλήρωσε για τα λάθη του και είναι έξω. Δηλωμένος ομοφιλόφιλος δεκαετίες τώρα. Και λέει όχι. Μήπως να το συμβουλευτεί ο Μητσοτάκης. Μήπως, ξέρω εγώ, τι να πω. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αλλοιώσει τον πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας στην οικογένεια. Εχθές με πήρε μια γυναίκα τηλέφωνο εδώ πέρα, μια μανούλα, και μοιράστηκε μαζί μου την ανησυχία της σε ό,τι έχει να κάνει με την ορθογραφία που έβαλε η δασκάλα στο σχολείο του παιδιού της. Στην πρώτη δημοτικού, η ορθογραφία έλεγε «Η ουρανία και η τούλα είναι μαζί». Ορθογραφία πρώτης δημοτικού.
η Ουρανία και η Τούλα είναι μαζί. Και μου λέει, εγώ παραξενεύτηκα από αυτή την πρόταση. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η εποχή η οποία ζούμε. Και εκεί που λέμε, έλα μωρέ, μια πρόταση είναι, μπορεί να είναι δύο φίλες. Η Ουρανία και η Τούλα είναι μαζί και τρώνε παγωτό. Αλλά όταν το βάλεις σκέτο, η Ουρανία που παραπέμπει και στο ουράνιο τόξο, εντάξει, και η Τούλα είναι μαζί, γιατί το λέω, γιατί έκανα μια αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπεσαν να με φάνε. Δεν το καταλαβαίνεις, Δαδαμιανίδη, ότι κάνουν μάθημα για τη συλλαβή ου. Για το ου. Μαθαίνουν το ου. Γι' αυτό βάλανε, λέει, την Ουρανία και την Τούλα. Να βάζετε, ρε, τον Γκούλη και τον Ρούλη. Να βάζετε τη Βούλα και τον Γκούλη. Και ο Κούλης έχει ου. Γιατί έπρεπε να βάλετε την Ουρανία και την Τούλα που είναι μαζί. Τελεία. Και δεν κατάλαβα. Άλλες προτάσεις το μάθημα δεν έχει για να πάρεις από αυτές? Για ποιο λόγο να βάλεις το διφορούμενο, είναι η αλήθεια, σε αυτή την μυστήρια περίοδο την οποία ζούμε, με τα πολλά υπονοούμενα, η Τούλα, η Ουρανία και η Τούλα είναι μαζί. Γιατί να αφήσεις αυτό το παιδί, μπορεί να μην το καταλαβαίνει, σε πρώτη ανάγνωση. Αν όμως έχει ένα πιο μεγάλο αδελφάκι και το σφυρίξει, αν ενδεχομένως γίνει μάθημα με λίγη μεγαλύτερη αναφορά στο ουράνιο τόξο, καταλαβαίνετε ότι όλα είναι ύποπτα. Το λέω γιατί έπεσαν να με φάνε κάτι δικαιωματιστές δάσκαλοι. Άσε μας, ρε Δαμιανίδη. Άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Αυτό φοβάμαι. Ότι κάνετε τη δουλειά σας κάποιοι όπως ξέρετε. Και την κάνετε φούστικα. Πολύ φούστικα. Άλλα ονόματα χάθηκαν να βάλετε. Η άλλη πρόταση από το μάθημα χάθηκε να βάλετε. Πρέπει να βάλετε αυτό. Εγώ δεν το δέχομαι, να ξέρετε. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Η εποχή μας είναι πολύ επικίνδυνη για να σας επιτρέπουμε άκρητα τέτοιες συμπεριφορές. Όπως επίσης, αυτό το οποίο γίνεται στο Περιστέρι και έχει ένα χρόνο τώρα με το οποίο ασχολούμαστε, που είχε ξεσηκωθεί το Πίμνιο και χθες είχαμε, επειδή είναι του Αγίου Αντωνίου σήμερα, χθες ήταν ένας ιερός ναός εκεί στην Μητρόπολη Περιστερίου, ο Άγιος Αντώνιος, είχε τον Εσπερινό. Και έγινε ξεσηκωμός. Πήγε εκεί ο Μητροπολίτης Περιστερίου και ξανά φώναζαν οι πιστοί για ποιο λόγο έχει απομακρύνει τον Εσταυρωμένο μέσα από το ιερό. Δώσε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό, τι έγινε χθες το απόγευμα του Περιστέρι. Χθες το απόγευμα στο Περιστέρι είναι αυτό που θα ακούσει. Εσείς τώρα με απαντάτε με συλλαλητήριο. Όχι συλλαλητήριο. Ακούστε. Κοιτάξτε. Υπάρχει ο διάλογος. Ο Ελφανοφέρετε το σταυρό στη δράση του. Ανάστατος ο κόσμος. Ανάστατος ο κόσμος. Πού αποκαταστάθηκε ο Πατριώτατος Σταυρός? Σε ποια έπιση αποκαταστάθηκε? Πού? Φωνάζουν οι άνθρωποι για ποιο λόγο απομάκρυνε τον Εσταυρωμένο. Και απομάκρυνε τον Εσταυρωμένο. Έλα σε μένα. Και απομάκρυνε τον Εσταυρωμένο. Με ολόκληρο ντόρο. Γιατί ακόμα κι αν ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίστηκε, ότι παλαιότερα δεν υπήρχε ο Εσταυρωμένος, όταν λέω παλαιότερα, πριν από 150-200 χρόνια, γιατί εδώ και 150-200 χρόνια ο Εσταυρωμένος υπάρχει μέσα στην Αγία Τράπεζα, πάνω από το Ιερό. Υπάρχει. Βέβαια ο συγκεκριμένος έχει βγάλει και τον Σταυρωμένο γενικότερα. Και αυτό είναι αμαρτία τουλάχιστον. Αλλά ακόμα και να ισχύει αυτό, ποιος είναι αυτός ο οποίος ξαφνικά αποφασίζει ότι η παράδοση, γιατί όταν κάτι γίνεται για 150-200 χρόνια έχει γίνει παράδοση, εκκλησιαστική παράδοση, μπορεί να αλλάξει έτσι? Και ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι εμείς θα κάνουμε αυτά τα οποία ίσχυαν από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστού? Εμείς θα κάνουμε αυτά που ίσχυαν από τον 6ο αιώνα μέχρι τον 15ο. Και εμείς θα κάνουμε αυτά που ισχύουν από τον 15ο μέχρι τον 21ο. Ποιος αποφασίζει? Ποιος αποφασίζει? Γιατί σκανδαλίζεται το Πίμνιο
σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Και επειδή πάλι αναφέρθηκα στο θέμα και κάποιος γύρισε και μου είπε, μα ο Μόρφου είπε ότι ο Περιστερίου έχει δίκιο. Να μάθετε να ακούτε. Ο Μόρφου είπε ότι αυτό το οποίο έκανε ο Περιστερίου είναι ημιαιρετικό. Και ήταν και διπλωμάτης. Ημιαιρετικό. Μπορεί να έχει το αφήγημα ότι παλαιότερα ήταν έτσι, αλλά αυτό δεν του δίνει κανένα δικαίωμα, λέει ο Μόρφου, να αλλάξει μια παράδοση 150-200 ετών, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που η Ορθοδοξία βάλεται πανταχώθεν. Πανταχώθεν. Και κάπου όπα. Μην πειράζετε τα ιερά και τα όσια. Ποιον πείραζε, ρε παιδιά, ο Σταυρωμένος, πείτε μου λίγο. Ποιον πείραζε ο Σταυρωμένος και έπρεπε να τον βγάλουμε από την Αγία Τράπεζα εκεί στο Περιστέρι και να το επιβάλλει στους ιερείς του. Οι οποίοι σαν πιόνια νεοταξίτικα πήγαν και ακολούθησαν. Λίγοι, δυστυχώς, λίγοι είναι οι ρασοφόροι πλέον. Και θα κάνουμε χιλιόμετρα για να τους βρούμε, να τους συμβουλευτούμε, να ηρεμήσει η καρδούλα μας. Λίγοι. Και επειδή αναφέρθηκα στο Μόρφου, η συνέντευξη, μην καλείτε παιδιά στο Viber, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να σας βγάλω στον αέρα στο Viber, ποτέ. Η συνέντευξη που έχω προγραμματίσει με τον Μόρφου είναι για μετά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουάριου. Οπότε σε 3-4 εβδομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια χορταστική εφόλυση ύλης, αποκλειστική συνέντευξη με τον Μητροπολίτη Νεόφυτο Μόρφου, που τόσο πολύ ξέρω ότι τον παρακολουθείτε και τον αγαπάτε και μας στέλνει τις ευλογίες του. Να σταθώ λιγάκι, μιας και έλεγα πριν, γιατί δεν βάλανε το όνομα Κούλης στην ορθογραφία, μιας και αυτό έχει το ου, στους κουμπάρσους του Κούλη. Το έλεγα και χθες. Το στημένο αυτό τύπου οικογενειακές ιστορίες, σκηνικό, για να μας πείσει ο Μητσοτάκης ότι υπάρχουν νέοι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα και αντί να πληρώνουν ενίκεια παίρνουν δάνειο. Έχω να σας πω ότι για να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να έχεις χρήματα στην άκρη. Πρέπει να έχεις καμιά 15 χιλιάρικα στην άκρη. Εγώ δεν ξέρω πολλούς νέους κάτω των 29 οι οποίοι έχουν 15 χιλιάρικα στην άκρη. Πρέπει να βάλεις ένα 10% του δανείου και καμία πεντοχίλιαρο είναι η χαρτούρα. Άρα 15 χιλιάρικα στην άκρη. Και μετά έλεγα ότι πολύ καλοβαλμένους τους βλέπω αυτούς. Το τραπεζάκι μόνο στο οποίο έπιναν το καφεδάκι τους με το Μητσοτάκι έχει 531 ευρώ το τραπεζάκι. 531. Η τηλεόραση, εκείνη η πάνω από 60-70 ίντσες η οποία ήταν σβηστή μέσα στο σπίτι, έχει κάνει χίλιαρο. Μάλλον τους πάει ιδιαίτερα καλά. Καλά να είναι τα παιδιά. Λεφτά να βγάζουμε. Αλλά μη μας το παρουσιάζετε σαν τον γενικό κανόνα. Μη μας τρελαίνετε. Μη μας περνάτε για ηλίθιους. Δεν είμαστε βόδια κοιμισμένα όρθια. Άιντε, γιατί φτάνει. Φτάνει με όλους αυτούς τους κομπάρσους με τους οποίους θέλετε να μας δουλεύετε. Λοιπόν, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα, όπως ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων από τη Δέσποινα την Ποτίτση, πηγαίνει στον Νταβός και ο δικός μας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Πηγαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στον Νταβός για να πάει να φιλήσει το δαχτυλίδι των παγκόσμιων ηγετών. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, οι οποίοι με κίνδυνο βρίσκονται αυτές τις μέρες στον Νταβός και προσπαθούν να εντοπίσουν τους, ξέρετε, τους επικεφαλείς, τους διαπλεκόμενους, τους αφέντες τούτου του κόσμου. Και τους βάζουν δύσκολες ερωτήσεις. Δεν απαντάνε, αλλά και μόνο που δεν απαντάνε στα ερωτήματα τα οποία θέτουν, είναι η χειρότατη απάντηση. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με το που θα επιστρέψω, σας έχω να ακούσετε πάρα πολλά πράγματα από το τι συζητήθηκε χθες στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης που γίνεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, και θα ακούσετε τι είπανε ο Κλάους Σβάμπ, τι είπε
τι είπανε μάλλον οι δημοσιογράφοι, τι ερωτήσεις έκαναν και δεν έλαβαν την παραμικρή απάντηση από το δεξί χέρι του Bill Gates, τον Christopher Elias, τον οποίον τον πυροβολούσαν κυριολεκτικά οι δημοσιογράφοι του Rebel News για 8 λεπτά. 8 λεπτά τον είχαν γονατίσει σε ερωτήσεις και ο άλλος ήταν στρίβιν δια του αραβόνος. Τι ακούστηκαν για τις νέες πανδημίες από τον πρόεδρο Μπόρχε Μπρέντε του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για νέες πανδημίες. Τι είπε ο Έντουαρντ Πρασάντ, ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κίνα, για το CBDC, το ψηφιακό νόμισμα. Και πάει λέγοντας, μικρή διαφημιστική ανάσα και έρχομαι με περισσότερες ειδήσεις για το τι έγινε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Davos χτες, εδώ αποκλειστικά στον Focus FM 103,6, και να ξέρετε ότι αυτά που θα ακούσετε με το που θα επιστρέψουμε δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Viber, μηνύματα 6907-483-484. 6907-483-484. Θέλω λίγο να επικεντρωθώ στα επόμενα 20 λεπτά που έχουμε μέχρι τις 9 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Klaus Schwab, έλα σε μένα λίγο να βάλω το βίντεο εγώ, θα κάνω τη μετάφραση. Klaus Schwab μιλάει στον Davos. Μεταξύ άλλων είπε ότι εν όψει των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή προφανώς, κινδυνεύουμε να γίνουμε, λέει, εγωκεντρικοί. Πρέπει να οικοδομήσουμε ξανά εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη θέλει, παιδιά, ο Klaus Schwab. Ακούστε τον λίγο. Today we stand really at a unique juncture. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια μοναδική περίπτωση. In human history. Στην ανθρώπινη ιστορία. Facing challenges. Όπου αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. As diverse as they are profound. Οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. The special role of the World Economic Forum. Ο ειδικός ρόλος που έχει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Is not to look just at one single issue. Δεν είναι μόνο να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. It is a place where at the beginning of the year. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. We come together. Και συναντιόμαστε to analyze να αναλύσουμε the state of the world. Την κατάσταση, το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο κόσμος. In a systemic and strategic way. Με έναν συστημικό και στρατηγικό τρόπο. And hopefully to find common ground. Και ευελπιστούμε να βρούμε κοινό έδαφος. To generate positive impact. Για να δημιουργήσουμε θετική επιρροή. Geopolitically, our world, as my friend and colleague said. Γεωπολιτικά ο κόσμος μας. Jorge Brende. Geopolitically, our world is more interconnected, yet paradoxically. Γεωπολιτικά ο κόσμος μας είναι συνδεδεμένος παραδόξως. More divided and fragmented than ever. Είναι αρκετά διασπασμένος αυτή την περίοδο. Economically. Οικονομικά. We grapple with sluggish growth. So very. Παλεύουμε με δύσκολες καταστάσεις. The fabric of our societies is inclusiveness, which is in doubt. Environmentally, we confront the relentless challenges of climate change. Περιβαλλοντολογικά αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. A threat to our planet's delicate balance. Και οι οποίες ναρκοθετούν την ευαίσθητη ισορροπία του πλανήτη μας. And technologically. Και τεχνολογικά. We navigate uncharted waters. Προσπαθούμε να περάσουμε από αχαρτογράφητα νερά. Where innovation offers boundless opportunities. Όπου η τεχνολογία προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες. But also unprecedented risks. Αλλά και ρίσκα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. So steeply transformative challenges, which are actually the cornerstone of our program. Αυτές οι βαθιές αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν, που είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του προγράμματός μας, lead to uncertainty, οδηγούν σε αβεβαιότητα, fear, παράγουν φόβο and pessimism. Και πεσιμισμό. So force us into a mode of short-term crisis management. Μας οδηγούν σε μια επιλογή
κοντόφθαλμης πολιτικής διαχείρισης. At the detriment of long-term strategic and sustainable solutions. Και μας αποτρέπουν από μακροχρόνιες έτσι, επιλογές που είναι και πιο σωστές, στρατηγικές. This reactionary approach undermines our collective faith. Αυτή όμως η προσέγγιση κάνει κακό στο συλλογικό μας πρόσωπο. In the future, στο μέλλον, at the debt and here we losing the face of our future, we risk to become much more egocentered. Σε αυτό το ημέλον υπάρχει ένας κίνδυνος να κινδυνεύσουμε να γίνουμε εγωκεντρικοί. And on a national and individual level. Και σε ατομικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. To break this cycle, για να σπάσουμε αυτό τον κύκλο, we need a paradigm shift. Πρέπει να κάνουμε μια μετατροπή. We must rebuild trust, and that's actually the theme of our meeting. We have. Πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη και αυτός είναι ο στόχος της συνάντησής μας. To rebuild trust. Άρα ο Klaus Schwab τι μας λέει? Ο Klaus Schwab μας λέει ότι εφόσον πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη, παραδέχεται ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό σας βάζω αυτό το ηχητικό να το ακούσετε. Όταν λοιπόν ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αυτός ο τύπος, βγαίνει και λέει ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη, το λέει γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη από τον κόσμο, γιατί οι κυβερνώντες που κάνουν ουρά για ακόμα μία χρονιά έχουν καταφτάσει στον Ταβός με τα Learjet για να μας μιλήσουν για την κλιματική αλλαγή και για το άνθρακα το αποτύπωμα και πάει λέγοντας το ίδιο παραμύθι. Μια χαρά θα προσκυνάνε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Απλά καταλαβαίνουνε, αυτό θέλω να σας πω, αυτή είναι η επιτυχία των ελεύθερων παγκόσμιων πολιτών, οι οποίοι σκέφτονται για τις πατρίδες τους ο καθένας, αλλά σκέφτονται και συνολικά για τον κόσμο. Γιατί ναι, εγώ ως Έλληνας θα σκεφτώ την Ελλάδα. Με ενδιαφέρει όμως να μην καταστραφεί η Αμερική, να μην καταστραφεί. Είμαι και χριστιανός. Δεν θέλω να πεθάνουν όλοι οι άλλοι και να μείνω εγώ. Δεν θέλουμε ένα κόσμο με πολέμους. Δεν θέλω να σφαγιάζεται η Παλαιστίνη. Δεν θέλω να βομβαρδίζονται όλοι όσοι ενδεχομένως αντιδρούν στις διαταγές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και των κρατών που ελέγχει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Όταν βγαίνει λοιπόν ο επικεφαλής τους και λέει ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη, τι μας λέει αυτό? Αυτό μας λέει ότι ξέρουν πλέον ότι ο κόσμος αντιδρά. Αντιδρά. Και γι' αυτό ζητά να ξαναχτίσουν εμπιστοσύνη. Βέβαια είναι ξεδιάντροποι. Ξεδιάντροποι, γιατί μπορεί σήμερα να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στον Ταβός, εχθές το βράδυ, και επειδή έχω φίλο ο οποίος είναι και ακροατής εδώ πέρα του Focus FM στον Ταβός αυτή τη στιγμή, δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες, αλλά έχω κατάσκοπο στον Ταβός, με ενημέρωσε το βράδυ ότι πήγε ο Ζελένσκι. Ο οποίος Ζελένσκι, να ξέρετε, έφτασε στον Ταβός με αυτοκινητοπομπή 20 τουλάχιστον αυτοκίνητα, με ακροβολισμένους ελεύθερους σκοπευτές, με στρατό, με αστυνομία, με ελικόπτερα να παρακολουθούν από πάνω, το αποκλεισμένο το Ταβός ολόκληρο, για να πάει να μιλήσει ο Ναζί. Ο Ναζί! Το καταλαβαίνετε? Ο Ναζί! Να πάει να μιλήσει ο Ναζί! Και θέλω να σταθώ τώρα στον Κρίστοφερ Ελάιας. Ο Κρίστοφερ Ελάιας μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομά του, αλλά ένα έχω να σας πω, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασε ο Κρίστοφερ Ελάιας, ο οποίος Κρίστοφερ Ελάιας είναι το δεξί χέρι του Bill Gates, και φυσικά επειδή είσαι δεξί χέρι του Bill Gates, πού θα είσαι αυτές τις ημέρες? Θα είσαι στον Ταβός. Θα είσαι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Γιατί είσαι το δεξί χέρι ενός εκ των αφεντικών. Βγήκε στους δρόμους λοιπόν του Νταβός να περπατήσει για να πάει σε μια συνάντηση. Και εκεί έπεσε πάνω σε έναν δημοσιογράφο
από τη δημοσιογραφική ανεξάρτητη ομάδα Rebel News, ο οποίος κυριολεκτικά τον ξέσκησε. Τον ξέσκησε με οριμαγδό ερωτήσεων, με χιονοστιβάδα ερωτήσεων. Έλειωσαν οι πάγοι στον Ταβός και ο άλλος δεν απαντούσε τίποτα. Μούγκα στη Στρούγκα. Μούγκα στη Στρούγκα. Θα σας βάλω να ακούσετε λίγο. Είναι μεγάλο το βίντεο, δεν θα το βάλω όλο. Αλλά να ακούσετε λίγο τον τρόπο με τον οποίο του επιτίθεται με ρωτήσει ο δημοσιογράφος και ο άλλος είναι μούγκα, ραμμένο. Λοιπόν, τον εντοπίζει εδώ πέρα. Μπορώ να σου ρωτήσω μερικές ερωτήσεις για το ίδρυμα του Bill Gates. Συγγνώμη, λέει, έχω καθυστερήσει για κάτι που έχω, μια υποχρέωσή μου. Καλά, θα περπατήσω μαζί σας και εγώ θα σας ρωτάω, του λέει ο δημοσιογράφος. Όχι, όχι, λέει, ευχαριστώ. Μία από τις κριτικές που δέχεστε, λέει, είναι ότι ο Bill Gates είναι ο αρχηγός του σύμπαντος. He's not elected at all. Δεν είναι όμως εκλεγμένος. But he exerts a lot of power. Αλλά έχει πολύ δύναμη. That isn't a little undemocratic? Δεν είναι αυτό λίγο αντιδημοκρατικό? Μούγκα, τίποτα. Δεν απαντάει. Is Melinda still involved with the foundation even after the divorce? Η Μελίντα είναι ακόμα στο... Η Μελίντα Γκέιτς, η πρώην σύζυγος του Bill Gates, είναι ακόμα μέσα στο ίδρυμα του Bill Gates ακόμα και μετά το διαζύγιο? Καμία απάντηση. But I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein. Αυτή ήταν η Melinda Gates που είχε πει ότι δεν μου άρεσε που είχε συναντήσεις με τον Epstein, ο Bill Gates. How many times did Bill Gates actually visit Epstein? Πόσες φορές επισκέφτηκε ο Bill Gates τον Epstein? I've seen estimates that it was in the dozens. Is that true? Οι πληροφορίες λένε ότι δεκάδες φορές συναντήθηκαν. True. Είναι αλήθεια αυτό? Καμία απάντηση. Μούγκα. Μούγκα! Why is it that Bill Gates is out free when others who were involved with Epstein are being prosecuted? Like... Γιατί ο Bill Gates είναι ελεύθερος ενώ άλλοι οι οποίοι ήταν στις λίστες του Epstein έχουν προσαχθεί? Even Prince Andrew's in trouble. Ακόμα και ο πρίγκιπας Άντριου είναι σε δύσκολη θέση. How did Bill Gates manage to escape? Πώς κατάφερε να αποδράσει ο Bill Gates? Μούγκα! Μούγκα ο συνεργάτης του, το δεξί του χέρι! Δημοσιογράφος εδώ από το Rebel News ρωτάει το δεξί χέρι του Bill Gates. Και ο Bill Gates, και ο Christopher Elias, έτσι είναι το όνομα του δεξιού χεριού του Bill Gates, δεν απαντάει τίποτα. What was Bill Gates' involvement in the simulation for a worldwide pandemic? Ποια ήταν η συμβολή του Bill Gates σε μια προσομοίωση μιας παγκόσμιας πανδημίας just months before COVID-19. Λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο COVID-19. Has he ever explained that? Σας το έχει εξηγήσει ποτέ αυτό? Σιγά να μην απαντήσει. Τίποτα. I was at a pavilion called We Lead. It was a women's rights organization. Ήμουνα σε μια γυναικεία, σε ένα γυναικείο συνέδριο in India, στην Ινδία, said that the Bill Gates Foundation was a funder. Όπου είπαν ότι ένας εκ των ιδρυτών ήταν το ίδρυμα του Bill Gates. What are you doing poking around India like that? Για ποιο λόγο εμπλέκεστε στην Ινδία κατά αυτόν τον τρόπο? What's Bill Gates' ambition in India? Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Bill Gates στην Ινδία? Σιγά να μην απαντήσει. Τίποτα. Bill Gates says he thinks there's too many people in the world. Ο Bill Gates λέει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. I'd like to see 15 or 20% fewer people. Θα ήθελα να δει αρκετά λιγότερο αριθμό ανθρώπων. At least. First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. Εδώ είναι μια η αναφορά που έχει κάνει ο Bill Gates. Λέει ότι σήμερα ο κόσμος έχει 6,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. That's headed up to about 9 billion. Και πηγαίνει να γίνουν περίπου 9 δισεκατομμύρια. Now, if we do a really great job on new vaccines, health... Αν κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά γύρω από τα νέα εμβόλια, care, από την υγεία, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Μπορούμε να το μειώσουμε αυτό κατά 10 με 15%.
And yet he's behind a lot of vaccine developments. Και βρίσκεται ο Bill Gates πίσω από ανάπτυξη πολλών νέων εμβολίων. Isn't that sort of a conflict of interest? Δεν είναι αυτό έτσι μια σύγκρουση συμφερόντων? How can you trust a guy to make medicine if he... Πώς μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον άνθρωπο να σου φτιάξει φάρμακα? He says there's too many people in the world. Όταν σου λέει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει ο συνεργάτης. Don't you think you have an obligation to be transparent? I don't think I... Δεν νομίζω ότι έχει την υποχρέωση να είναι διαφανής σε αυτά τα οποία λέει. I'm asking any questions that you haven't heard before. Φαντάζομαι ότι δεν σας ρωτάω πράγματα τα οποία δεν έχετε ξανακούσει ποτέ στο παρελθόν. I bet you have answers to all my questions. Φαντάζομαι ότι έχετε απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Why don't you just clear the air on some of these things? Why? Για ποιο λόγο δεν ξεκαθαρίζετε λίγο να μας δώσετε πληροφορίες για κάποια από τα ερωτήματα αυτά τα οποία σας θέτω. You think you're above scrutiny? No. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι είστε υπεράνω των ερωτήσεων αυτών? Τίποτα, καμία απάντηση. Περπατάει. Ασταμάτητος. Ο Bill Gates έχει δώσει περισσότερα από 319 εκατομμύρια δολάρια σε media. I think that's one reason he's been able to skate on the whole Epstein thing. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο έχει καταφέρει να αποδράσει από την υπόθεση Epstein. But don't you think just for the public interest you should have to answer some questions? Αλλά έτσι από λόγους ενδιαφέροντος προς το κοινό, δεν θα θέλατε να απαντήσετε μερικές ερωτήσεις? About the billions of dollars you spend distorting public policy? Για τα εκατομμύρια αυτά δολάρια τα οποία εσείς παταλάτε για να παραποιήσετε όλες αυτές τις υποθέσεις. Τίποτα, καμία απάντηση. Who have you met with here and will you ever disclose that? Με ποιους θα συναντηθείτε εδώ στον Davos, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ? Θα το αποκαλύψετε αυτό? Or do you precisely come to Davos so your meetings are kept secret and no one knows about them? Ή έρχεστε στον Davos προκειμένου να κάνετε μυστικές συναντήσεις τις οποίες κανείς δεν θα μάθει? Καμία απάντηση. Ξαναλέω, εάν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, έτσι πρέπει να γίνεται η δημοσιογραφία, αλλά θα πρέπει να απαντάνε αυτοί οι οποίοι ερωτώνται. Στο δρόμο του Davos, περπατάει το δεξί χέρι του Bill Gates, ο Christopher Elias, από το... είναι ο επικεφαλής του ιδρύματος του Bill Gates, το Bill Gates Foundation, εντάξει. Και τον έχει τσακίσει, τον έχει ξεσκίσει σε ερωτήσεις ένας συνάδελφος δημοσιογράφος από το Rebel News, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πέρυσι είχαν περάσει πριονοκορδέλα μεταξύ άλλων και τον Μπουρλά. Τον έχει βάλει κάτω, τον έχει πατήσει 15.000 ερωτήσεις και ο άλλος δεν απαντάει. Συνεχίζει. Do you ever talk to the media or only media that Bill Gates buys? Μιλάτε ποτέ, λέει, στα μέσα ενημέρωσης ή μιλάτε αποκλειστικά και μόνο στους δημοσιογράφους που αγοράζει ο Bill Gates? Σιγά να μην απαντήσει. Απάθεια. Απάθεια. Απάθεια, τίποτα. Περπατάει και δεν μιλάει, τίποτα. Ο δημοσιογράφος προσπαθεί να κάνει δουλειά του. Περπατάει δίπλα του, περιμένει, μπας και το απαντήσει. Are you worried that if all the details come out about the Epstein trial? Σας ανησυχεί μήπως έρθουν στην επιφάνεια και άλλες λεπτομέρειες από την υπόθεση Epstein? That your boss might get into legal trouble like... Οι οποίες μπορεί να πλέξουν το αφεντικό σας, τον Bill Gates δηλαδή, σε νομικές περιπέτειες όπως ο πρίγκιπας Άντριου ή και κάποιοι άλλοι στη συγκεκριμένη λίστα. Δεν απαντάει, δεν υπάρχει ποτέ. Δεν θα απαντήσει ποτέ. Φαντάζομαι θα ήταν άσχημο για τη Μελίντα να τον χωρίσει εξαιτίας του Epstein. That's what Melinda Gates said. Αυτό είπε she η Μελίντα Gates. Because of what she learned. Είπε ότι τον χώρισε γιατί έμαθε αυτά τα οποία έμαθε. Because he wouldn't stop visiting Epstein. Γιατί δεν σταματούσε να επισκέπτεται τον Epstein. Personified. I had nightmares about it afterwards. Είχα εφιάλτες, λέει, σε συνέντευξή της η Melinda Gates. I mean, how can you work for a guy like that? Πώς είναι δυνατόν να δουλεύετε για έναν τύπο σαν αυτόν? How much money has the foundation contributed to Davos? I know. Πόσα χρήματα έχει δώσει το Bill Gates Foundation στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Davos? The Klaus Schwab sells different tiers of participation. How much money has the foundation put into the get together this year? Πόσα χρήματα δώσατε φέτος για την συνάντηση αυτή?
Τίποτα, καμία απάντηση. Ο Bill Gates θέλει όλοι εμείς να τρώμε έντομα. Και να πίνουμε κάτι το οποίο το λέει νερό από αφοδεύματα. But he's one of the biggest agricultural landowners in America. Αλλά ο ίδιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκτάσεων σε όλη την Αμερική. What's going on there? Why is he buying up farmland while telling the rest of us to eat the bugs? Γιατί λοιπόν αυτός αγοράζει εδάφη όταν λέει ότι όλοι εμείς θα πρέπει να τρώμε τα έντομα? Καμία απάντηση. Does Bill Gates ever do an interview that's not scripted? Κάνει ποτέ συνεντεύξεις ο Bill Gates οι οποίες δεν είναι μαγνητοσκοπημένες? I mean, does he ever allow himself to answer real questions or? Επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να απαντήσει αληθινές ερωτήσεις? Is he like you? He just sort of has contempt. Ή είναι σαν και εσάς? For everyone who he can't buy. Που μισεί όλους όσοι δεν αξαγοράζονται με τα χρήματά του. Seriously, have you ever done an interview with someone you haven't paid? Αλήθεια τώρα, έχετε κάνει ποτέ συνέντευξη με κάποιον τον οποίο δεν τον έχετε πληρώσει? Τίποτα, βγαίνει μούγκα στρούγκα όλος. Τον έχει τσακίσει σε ερωτήσεις. Isn't it a sign that you're not confident in your identity and what you do if you won't even answer questions? I mean, I'm sure you've heard all these questions before. Τέλος πάντων, δεν έχω χρόνο τώρα, αλλά τον έχει τεντώσει, παιδιά. Τον εξεφτέλισε. Τον εξεφτέλισε το δεξί χέρι του Bill Gates. Τον εξεφτέλισε. Αυτή, εγώ βαφτίζω ερευνητική, ανεξάρτητη, αδέσμευτη δημοσιογραφία. Και το είπα και πέρυσι, το λέω ξανά και φέτος, κάποια στιγμή θα ήθελα κι εγώ έτσι να περιδιαβώ τους δρόμους του Νταβός σε αυτά τα ετήσια ραντεβού και να ψάχνω να βρω τους δικούς μας που πηγαίνουν εκεί πέρα, γιατί θα πάνε αρκετοί δικοί μας. Σήμερα θα πάει ο Μητσοτάκης. Αλλά να ξέρετε, το Μητσοτάκη πολύ δύσκολα θα τον έφτανες να περπατήσεις έτσι δίπλα του για τόση ώρα όπως περπατούσε αυτός ο δημοσιογράφος δίπλα στο δεξί χέρι του Bill Gates. Θα σ' είχαν κάνει προληπτική σύλληψη. Προληπτική σύλληψη. Είχα και άλλα θέματα να πω από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αλλά νομίζω ότι αυτό άξιζε. Άξιζε γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι η δύναμη που έχουμε ως δημοσιογράφοι, αν θέλαμε να σας βοηθήσουμε, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά ξέρετε τι είναι πιο μεγάλο από τη δύναμη που έχουν οι δημοσιογράφοι? Η διάθεσή τους να ξεπουληθούν. Αν θέλαμε οι δημοσιογράφοι να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα, αν θέλαμε οι δημοσιογράφοι να ασκήσουμε έλεγχο στην πολιτεία, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αλλά αυτό που θέλουμε οι δημοσιογράφοι είναι παχυλή μισθή, θέσεις εξουσίας και να είμαστε κοντά στη μαρμίτα. Και το λέω αυτοκριτικά. Δυστυχώς. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο σε δημοσιογράφους, αλλά οι δημοσιογράφοι οι οποίοι μπορούν να ασκούν έλεγχο στην εξουσία έχουν μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για το πού βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επιλέξει, εκτελώντας εντολές, να έχουμε θέμα της συζήτησης 3 μήνες τώρα τον γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία. Οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι θάβουν την επανάσταση στη Γερμανία και την εμφανίζουν ως μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση. Οι δημοσιογράφοι ήταν αυτοί οι οποίοι πουλούσαν φόβο γιατί εκτελούσαν εντολές. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν πακτολό χρημάτων από τις κυβερνήσεις και από τα ιδρύματα όπως αυτά του Bill Gates. Δελτίο ειδήσεων εδώ στον Focus FM με τη Δέσποινα Τιμποτίτση και επιστρέφω με συνεντεύξεις δυναμίτες. Πάμε.